Επιλογή. Και μέχρι στιγμή μπορώ να πω ότι εγώ το έχω επιλέξει να παίξω το μπάσκετ για το χαμπίση. Οπότε ξεκίνησα στα 8 μου. Έπαιζε ο μπαμπάς μου και ο Γιάννης στην Αμερική για πλάκα και το ρώτησα τι ήταν. Και μου έμαθε και μετά με γράψε σε μια ομάδα και άρχισε από τότε. Κυκλοφορεί ένας αστικός μύθος ότι τους χάζευες το μπαμπά και το γιο που παίζανε λίγο μπασκετάκι και λες πώς θα γίνει να πιάσω κι εγώ μπάλα και να αρχίσω. Εκεί θέλω τώρα και ας είναι ενώπιον ο πατέρας. Δεν σε πίεσε καθόλου μα καθόλου, έλα παιδί μου κάτσε να σε μάθω γράμματα, τίποτα από αυτά δηλαδή. Όχι, τίποτα. Καθόλου. Βασικά είχα κάνει τα πάντα πριν παίξω μπάσκετ. Έκανα μπαλέτο, κολύμβηση, βόλεϊ, τα πάντα. Τώρα ουσιαστικά που μιλάμε και για μια μεταγραφή, έτσι μας λέει εδώ ο Δημοσθένης και διαβάζουμε, στην Ισπανία. Και όσο πάει μπαίνετε και πιο βαθιά μέσα σε αυτό το άθλημα και στις δυσκολίες του και στους τραυματισμούς. Είναι έτσι όσα, είναι με βάση όσα σας είχε διηγηθεί και σας είχε συμβουλεύσει ο Παναγιώτης Φασούλας. Ναι, ναι, εννοείται. Εντάξει. Υπάρχουν και δύσκολα σε αυτόν τον αθλητισμό, αλλά εντάξει, όλα αυτά είναι μέρος του σπορ. Το ευχαριστιέμαι, το αγαπάω, παίζω σε καλή ομάδα, σε καλή λίγα και το συνεχίζω. Όσο το αγαπάω, το συνεχίζω. Να ρωτήσω κάτι. Είναι πιο δύσκολο για τη Μαριέλα που έχει το φορτίο του επωνύμου και της κληρονομιάς του μπαμπά ή είναι πιο δύσκολο, Παναγιώτη, για τον πατέρα να μπορέσει να είναι τόσο αντικειμενικός για να διακρίνει και να έχει, ας πούμε, το άγχος μιας δεύτερης καριέρας, ίσως δικής του και με πιο μεγάλη αγωνία για το πού θα καταλήξει αυτό το έργο. Το μόνο πρόβλημα που εγώ αντιμετωπίζω και το βλέπω δηλαδή είναι ότι είμαι πάρα πολύ αυστηρός με τη Μαριέλα, είμαι πάρα πολύ σκληρός. Κατά τα άλλα, αφού άρχισε να παίζει μπάσκετ και αφού θέλει να παίξει σε ψηλό επίπεδο. Κατάλαβα να πω ότι είναι δύσκολο για τα παιδιά αυτά, γιατί διαρκώς υπάρχει αμφισβήτηση. Για όσους δεν έχουν κάνει αθλητισμό και δεν καταλαβαίνουν ότι όσο και μέσο να έχεις, όσο και μεγάλο να είναι ο μπαμπάς σου στον χώρο του αθλητισμού, αν δεν είσαι καλός, δεν θα προχωρήσεις. Μπορεί να σε μπρώσει μια-δύο χρόνια, αλλά είναι φανερό ότι αν υπάρχει καλύτερο, θα ξεπεράσει. Αυτό η Μαριέλα λοιπόν το έχει κάνει κτήμα της και ουσιαστικά παλεύει δύο φορές περισσότερο για να κερδίζει τη θέση της σε οποιαδήποτε ομάδα. Γιατί πάντα θα υπάρχει κάποιο άλλο. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον καμιά αμφισβήτηση για τη Μαριέλα, έχει πάρει το δρόμο της και συνεχίζει. Και έτσι γίνεται, συνέχεια. Ξέρετε, οι μεγάλοι αθλητές, βάζω και δυνατό μέσα σε αυτούς. Προσπαθώ να. Δεν το κάνω από έπαρση. Αλλά εντάξει, δικαιωματικά κύριε Φασούλα, να σας το πούμε εμείς. Ναι. Ναι, δεν είμαι τόσο μετριόχρονο, αλλά δεν ακούγεται τώρα. Οι άνθρωποι που έχουν παίξει πολλά χρόνια λοιπόν μπάσκετ, θα το δείτε παγκόσμια, κανένα δεν έχει επιβάλει το γιο του ή την κόρη του πουθενά. Όσοι έχουν παίξει γιατί απλά τα παιδιά ήταν καλά. Είναι το μόνο πράγμα στη ζωή το οποίο δεν κληροδοτείται. Δεν κληροδοτείται η καριέρα από κανένα. Δεν είναι εργοστάσιο, δεν είναι επιχείρηση, δεν είναι μαγαζί. Είναι κάτι που ή μπορεί να το κάνει άλλο ή δεν μπορεί. Αν υπάρχει καλύτερο, θα το ξεπεράσει. Είναι εντελώς αξιοκρατικός ο πρωταθλητισμός σε αυτό το επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, Μαριέλα, εσένα το ΙΟΜΗ είναι εντάξει, το σηκώνει το βάρος της αράχνης. Του ονόματος. Ναι, είναι εντάξει. Μια χαρά είναι, όπως είπε ο Βάζος, είναι αυστηρός. Δεν είναι ότι θα μου πει, αχ, είσαι πολύ καλή, τα πας πολύ καλά. Θα μου δώσει συμβουλές για το πώς μπορώ να βελτιώσω το παιχνίδι μου, τι έκανα λάθος, πώς μπορώ να παίξω καλύτερα. Οπότε το εκτιμώ αυτό πολύ. Μαλώνουμε συχνά. Μαριέλα, να σε ρωτήσω κάτι πολύ προσωπικό και γυναικείο. Από το 1995-1997, πόσο είναι αυτή τη στιγμή, πώς βλέπεις τον κόσμο? Εντάξει, πολύ πιο ψηλά από το κανονικό άνθρωπο. Βέβαια, στην Αμερική δεν θεωρόμουν κάτι τρομερό, κάτι ψηλό. Ναι. Υπήρχαν πολλές ψηλές γενικά και στο πρωτάθλημα και τα πάντα. Πιο πολύ στην Ευρώπη κάνει τον μπαμ, πιστεύω. Τα κούνια δεν φοράς, πάντως φοράς τα κούνια. Τα κούνια φοράς. Τα κούνια μόνο αν χρειαστεί, ναι. Σε κάτι πολύ καλό. Εγώ βλέπω μια πολύ σύγχρονη, όμορφη κοπέλα, έτσι, η οποία έχει βάλει στόχους και νομίζω ότι κάνει και περήφανο τον Παναγιώτη το Φασούλα, που μπορεί να είναι πολύ αυστηρός όπως μας είπε, αλλά φαντάζομαι ότι σίγουρα την καμαρώνει. Και θέλω να ευχηθώ τα καλύτερα, πραγματικά, Μαριέλα. Και βεβαίως ο Δημοσθένης θέλει κάτι να προσθέσει. Μία ερωτησούλα μόνο στον Παναγιώτη που τον ξέρει το χώρο
όσο καλύτερα τον καθένα. Θεωρούμε ότι το γυναικείο μπάσκετ στην Ελλάδα είναι παρεξηγημένο, για να μπούμε και λίγο μια τελευταία αθλητική ερώτηση λίγο πιο βαθιά. Δηλαδή, παρεξηγημένο. Ο γυναικείος αθλητισμός γενικότερα ζει μια άθληση σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα έχουμε μια τάση, για τον μπάσκετ ειδικά, έτσι, μια τάση να ακολουθούμε λίγο την πορεία. Παντού γίνεται μια επανάσταση στο γυναικείο αθλητισμό. Και στο ποδόσφαιρο και η FIFA βλέπουμε ότι προσπαθεί να επιβάλλει στις ομάδες που παίζουν στο Champions League να δημιουργήσουν γυναικείες ομάδες. Πατρονάρουν πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και το WNBA το στηρίζει πάρα πολύ το NBA. Και η FIFA έχει ως ένα από τους πυλώνες της πολιτικής των μπάσκετ γυναικών. Νομίζω θα ακολουθήσουμε και εμείς. Βεβαίως, εμείς ερχόμαστε από μια τεράστια κρίση οικονομική των τελευταίων ετών και βεβαίως τώρα η κρίση υγειονομική με τον κορονοϊό. Έχω την ελπίδα ότι όσο περισσότερο κανείς παρακολουθεί γυναικείο μπάσκετ, και πρέπει να το πούμε αυτό, είναι ένα εξαιρετικά όμορφο άθλημα να το παρακολουθεί κανείς. Απλώς πρέπει να ξεκλικάρει από αυτό που νομίζει ότι βλέπει στο ιατρικό μπάσκετ. Βλέπει πολύ καλύτερες βασικές κινήσεις. Είναι για τους. Για ανθρώπους που θέλουν να δουν τα βασικά του μπάσκετ να γίνουν σωστά. Οι γυναίκες θα κάνουν καλύτερα. Ταιριάζει στη γυναίκα του μπάσκετ. Να μια παραδοχή. Λοιπόν. Τα τεράστια καρπώματα και τις... αλλά έχει φάσεις εξαιρετικές και μέσα στο καλάθι και μακριά από το καλάθι των μπάσκετ γυναικών. Να σας ευχηθώ καλές γιορτές. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Υγεία. Εμείς, να είστε καλές γιορτές. Καλές γιορτές και καλές επιτυχίες πάντα και με την εθνική ομάδα. Να είστε καλά και οι δυο σας.